Καλησπέρα σε όλους. Πριν αρχίσω την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Δουβίτσα και βεβαίως και τους άλλους συντελεστές για την πρωτοβουλία τους στο άνοιγμα ενός παραθύρου στη μετάδοση της συνεταιριστικής γνώσης και εμπειρίας που μέχρι τώρα ήταν ερμητικά κλειστό. Η προσφορά τους θα αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική. Ήδη οφείλω να πω ότι η χθεσινή παρουσίαση της κυρίας Μέιραν, λέω καλά το όνομά της, κυρία Δουβίτσα από την Πορτογαλία, με συγκίνησε ιδιαίτερα όταν άκουσα ότι οι συνεταιριστικές αρχές στη χώρα της έχουν συνταγματική κατοχύρωση. Πραγματικά αυτό με εξέπληξε. Αγαπούσα πάντα την Πορτογαλία και την οποία έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, λόγω και της νομικής σχολής της Κοίμπρα. Όμως η παρουσίαση του συνεταιριστικού νόμου από την κυρία Μέιρα πραγματικά με ενθουσίασε, διότι δεν γνώριζα τόσες λεπτομέρειες. Κυρία Δουβίτσα, σας ευχαριστούμε και πάλι. Σχετικά με το θέμα μας, θα μου επιτρέψετε να συνδέσω την συνεταιριστική νομική θεωρία με την πρακτική λειτουργία των συνεταιρισμών και ειδικά των αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι λυπάμαι να διαπιστώσω ότι λειτουργούν στη χώρα μας σήμερα περισσότερο σαν εταιρικά κεφαλουχικά σχήματα παρά σαν συνεταιρισμοί με τη νομική και ουσιαστική έννοια του όρου. Αυτή η έξω συνεταιριστική λειτουργία, η λέξη εντός εισαγωγικών, έχει οδηγήσει με τα βεβαιότητα στην πολύ μεγάλη κρίση του θεσμού στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ένας πολύ μικρός αριθμός αγροτικών συνεταιρισμών να επιτελεί το σκοπό του, με την έννοια της πραγματικής εξυπηρέτησης του μέλους αγρότη παραγωγού του αγροτικού συνεταιρισμού. Συνεταιρισμός αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στην εξυπηρέτηση του μέλους, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ξεχνούν οι πάντες. Και βέβαια, αν με την ευκαιρία θέλω να συνδέσω και με αυτά που είπε η κυρία Τζίβα, δυστυχώς παρατηρούμε ότι η κατάρρευση που υπάρχει στις συνεταιριστικές τράπεζες υπάρχει και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και με την ευκαιρία θα ήθελα να πω για τις συνεταιριστικές τράπεζες ότι από τα στοιχεία που μας γνωστοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Οργάνωση Εργασίας, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, οι μόνες τράπεζες τουλάχιστον που δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στην περίοδο της κρίσης ήταν οι συνεταιριστικές τράπεζες και οι μόνες τράπεζες οι οποίες δεν ανακεφαλαιοποιήθηκαν με κρατικούς πόρους, ήταν οι συνεταιριστικές τράπεζες. Γιατί λειτουργούν συνεταιριστικά. Εμένα προσωπικά αυτή είναι η άποψή μου, αλλά και με αυτά τα οποία θα σας πω παρακάτω, νομίζω ότι θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα, δηλαδή ότι η παθογένεια στην Ελλάδα όσον αφορά την μη λειτουργία ή μάλλον να πω την αλήθεια την κατάρρευση του συνεταιριστικού κινήματος ειδικά μετά το 81 είναι το γεγονός το ότι έχουμε απομακρυνθεί από τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Το βλέπουμε στις τράπεζες, το βλέπουμε στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, το βλέπουμε στους αστικούς συνεταιρισμούς. Τι χρειά να έχουμε εν μαρτύρων. Η διαπίστωση αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική κατά την άποψή μου, ειδικά για τους μελετητές του θεσμού, διότι αποδεικνύεται ότι αυτό που είπα και πριν, η απόκληση από τις συνεταιριστικές αρχές στην πράξη πλέον και όχι σε θεωρητικό επίπεδο, καταλύει το θεσμό, γεγονός αυτονόητο θα ισχυριστεί κάποιος και δικαίως, διότι αν οι συνεταιρισμοί δεν εφαρμόζουν τις αρχές τους, προδήλως δεν είναι συνεταιρισμοί, είναι κάτι άλλο. Είναι εταιρείες προφανώς του κεφαλουχικές εταιρείες, γιατί οι περισσότεροι συνεταιρισμοί δυστυχώς έτσι λειτουργούν σήμερα. Για να ενισχύσω την επιχειρηματολογία μου, θα αναφέρω ότι οι συνεταιρισμοί που λειτουργούν με βάση τις αρχές του θεσμού στην Ελλάδα είναι κυρίως οι αναγκαστικοί
και θα κάνει ειδική μνήμα στον αναγκαστικό συνεταιρισμό της Σαντορίνης στην Ένωση Θηραϊκών Προϊόντων, η οποία λόγω της συνεταιριστικής της λειτουργίας εξαιρέθηκε της επιβολής ενός σημαντικού εθνικού φόρου, ο οποίος επιβλήθηκε στα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν από κέρδη σε όλες τις επιχειρήσεις και στις συνεταιριστικές. Η Σαντορίνη τηρούσε αφορολόγητα αποθεματικά πλεονάσματα και όλα τις τα κέρδη φορολογούντο, ενώ στους λοιπούς συνεταιρισμούς είχαμε ένα γενικό αφορολόγητο κερδών και πλεονασμάτων, περιορισμένο βέβαια, ενώ στην πραγματικότητα η ορθή του λειτουργία και σύμφωνα με τον νόμο 2810 του 2000 είναι ότι οι συνεταιρισμοί στα αποθεματικά που δημιουργούν από τις συναλλαγές που έχουν με τα μέλη τους. Τα αποθεματικά αυτά είναι αφορολόγητα γιατί έχουν σκοπό τη δημιουργία μιας περιουσίας η οποία παραμένει στους συνεταιρισμούς, άρα μιας κοινωνικής αδιανέμητης περιουσίας, ενώ αντίθετα τα κέρδη στο συνεταιρισμό πάντα φορολογούνται. Δηλαδή δεν υπάρχουν αφορολόγητα κέρδη στο συνεταιρισμό σύμφωνα με τα ισχύοντα μέχρι το 2020, διότι εκεί τα πράγματα αλλάζουν και θα το τονίσουμε αυτό για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται στις αρχές και στις αξίες του συνεργατισμού οδηγεί μαθηματικά στην κατάρρευση του θεσμού. Εγώ περί αυτού έχω πιστεί απολύτως. Και γιατί μας το δίνει η διεθνής εμπειρία, η λειτουργία δηλαδή άλλων συνεταιρισμών στα άλλα κράτη της Ένωσης, αλλά και σε όλο τον κόσμο, που όταν λειτουργούν με βάση τις αρχές τους οι συνεταιρισμοί, ευημερούν. Η Σαντορίνη επίσης, η Σαντορίνη που λειτουργεί και πραγματικό φόρος τον οποίο δεν πλήρωσε, επειδή αποδείξαμε ακριβώς ότι λειτουργεί με βάση το σχετικό άρθρο του 2810 που προέβλεπε το πώς φορολογούνται τα κέρδη και τα πλεονάσματα, γλίτωσε ένα πολύ μεγάλο φόρο. Δηλαδή, άλλοι συνεταιρισμοί πλήρωσαν ένα φόρο της τάξεως του 1 και 2 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι σημαντικά ποσά για συνεταιρισμούς. Και μιλάω τώρα για τους μεγάλους συνεταιρισμούς, οι οποίοι επιμένουν να μην λειτουργούν συνεταιριστικά ακόμα και σήμερα και να λειτουργούν ως εταιρείες, κεφαλαιοκές εταιρείες, να ελέγχονται από ορκωτούς οι οποίοι τους κάνουν τους ελέγχους, λες και είναι κεφαλαιοκές εταιρείες, με αποτέλεσμα να τους καταλογίζονται φόροι που δεν έχουν υποχρέωση να τις πληρώσουν. Επίσης, να σας πω για τη Σαντορίνη ότι μοιράζει κάθε χρόνο ένα μεγάλο ποσό από τα πλεονάσματά της και μάλιστα, ειδικά τη φετινή χρονιά, που ήταν μια πιο δύσκολη χρονιά εξαιτίας της πανδημίας, μοίρασε πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα το καταστατικό της προβλέπει ότι τα δημιουργεί από αποθεματικά τα οποία έχουν μπει σε ένα ειδικό ταμείο διαχείρισης κρίσεων. Αυτό λοιπόν το ταμείο που δημιουργούν οι συνεταιρισμοί διεθνώς, όχι βέβαια στη χώρα μας με μία ή δύο εξαιρέσεις, βοηθούν τα μέλη σε περιόδους κρίσης να χρηματοδοτηθούν από τους συνεταιρισμούς τους. Τα λεφτά αυτά έχουν παρακρατηθεί μόνο και μόνο για τη βοήθειά τους. Δηλαδή είναι μία πρόνοια, η οποία πρόνοια είναι αρχή στο συνεταιρισμό. Η αναφορά μου αυτή θα μου δώσει την δυνατότητα, αυτή η αναφορά που έχω κάνει μέχρι τώρα, να τη συνδέσω με την πολυνομία στον χώρο των συνεταιρισμών τα τελευταία 40 χρόνια, η οποία πολυνομία συνέβαλε και δυστυχώς συμβάλλει μέχρι και σήμερα, αρνητική συμβολή, στο να επιτείνει τη σύγχυση όσον αφορά την ορθή λειτουργία του θεσμού από το έτος 81 και μετά. Από την ελληνική μεταπολίτευση, δηλαδή από το 1974 μέχρι σήμερα, έχουν ψηφιστεί 8 νόμοι, ειδικά για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Να μην τους αναφέρω τώρα. Φοβάμαι να διαπιστώσω ότι με εξαίρεση το νόμο 2810, οι υπόλοιποι, με κορυφαίο τον τελευταίο νόμο, οδηγούν τα μέλη των συνεταιρισμών και εμάς
και τους λοιπούς εφαρμοστές του δικαίου σε πλήρη θεσμική σύγχυση, αφού ο ένας αναιρεί τον άλλον. Θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Γιατί να μιλάμε για αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, όταν ο νομοθέτης του τελευταίου νόμου διαγράφει από την εισηγητική έκθεση τις συνεταιριστικές αρχές, οι οποίες υπήρχαν στο προήμιο όλων σχεδόν των προγενέστερων νόμων, και τι ηρωνία βεβαίως, την ίδια στιγμή που λόγω της πανδημίας οι πάντες μιλούν για την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, που είναι μια βασική αρχή του θεσμού σε όλα τα επίπεδα. Ο ισχύον νόμος λοιπόν καταργεί από τον ορισμό του συνεταιρισμού τον κοινωνικό του χαρακτήρα, καταργεί τη συνεταιριστική εκπαίδευση, απαγορεύει τη συνεταιριστική συνεργασία, επιτρέπει τη συμμετοχή τρίτων στο συνεταιρισμό με δυνατότητα απόκτησης του 35% των ψήφων στη Γενική Συνέλευση, οι οποίοι τρίτοι μάλιστα μπορούν, εφόσον το επιτρέπει το καταστατικό, αυτό θεωρώ ότι είναι πρωτόγνωρο, να συμμετέχουν και ανταγωνιστές, δηλαδή όσοι ασκούν ανταγωνιστική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι τρίτοι μπορούν να ελέγχουν πλήρως μια γενική συνέλευση, διότι είναι γνωστό ότι ένας αριθμός αρκετά μεγάλος των μελών των συνεταιρισμών δεν συμμετέχει πάντοτε στις γενικές συνελεύσεις, πολύ δε περισσότερο όταν στερούνται και συνεταιριστικής παιδείας. Επιτρέπει εξάλλου ένα παράδοξο το οποίο έρχεται σε πλήρη αντίφαση με το όλο κείμενο του νόμου και πια καταντά αστείο, αν μου επιτρέπετε έτσι να το πω. Ενώ λέει στην αρχή ότι κάθε μέλος έχει μία μερίδα και μία ψήφο, μετά ακολούθως αναφέρει ότι, ότι ένα μέλος μπορεί να αποκτήσει τη μερίδα άλλου μέλους. Αν αποκτήσει όμως τη μερίδα άλλου μέλους, θα αποκτήσει δύο μερίδες και δύο ψήφους. Και αν αποκτήσει περισσότερες μερίδες περισσότερων μελών, αυτονοήτως θα έχει περισσότερες μερίδες, περισσότερους ψήφους. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, ο οποίος να αποτελείται από ένα μέλος, το λεγόμενο μέλος επενδυτή, που είναι άλλη έννοια του μέλους επενδυτή και όχι αυτή που του δίνει ο νόμος, από ένα μέλος επενδυτή και ένα μέλος ενός συνεταιρισμού, ο οποίος έχει χρήματα ενδεχομένως και μπορεί να αγοράσει πολλές μερίδες άλλων μελών. Άρα δηλαδή ένας συνεταιρισμός να ελέγχεται με το 35% από ένα μέλος επενδυτή και με ένα υπόλοιπο 50, 20, 25% από κάποιο άλλο μέλος. Τώρα, αν αυτό δεν θεωρείται κατάργηση της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού, τότε τι άλλο μπορεί να είναι? Και ενώ, δηλαδή ο νόμος αυτός, αν μου επιτρέπετε να σας πω, είναι γεμάτος αντιφάσεις, διότι ενώ στον ορισμό του λέει και επικαλείται την αρχή της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού, όταν φτάνουμε στη Γενική Συνέλευση, μπορεί δύο να ελέγχουν την Γενική Συνέλευση ή τρεις ή τέσσερις, με βάση αυτό που είπα. Επίσης, το τραγικό είναι ότι προβλέπει διανομή κερδών και με πολύ χαρά άκουσα την κυρία Μέιρα από την Πορτογαλία που είπε ο δικός της νόμος, όπως βεβαίως και οι δικοί μας προγενέστεροι νόμοι, απαγόρευαν τη διανομή κερδών, αν είναι δυνατόν. Ο νόμος επιτρέπει τη διανομή κερδών και μάλιστα εισάγει φοροαπαλλακτικές διατάξεις για τις οποίες υπό τους όρους αυτού του νόμου αποτελούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις, νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Είναι κάτι το οποίο η κυρία Δουβίτσα θυμάται ότι το είπαμε στη Βουλή και μάλιστα συμφώνησε τότε μαζί μας και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία, και δεν το είπαμε αορίστως, το είπαμε επικαλούμενοι την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ad hoc, ειδικά για αυτό το θέμα, ειδικά για τα πλεονάσματα και τα κέρδη των αγροτικών συνεταιρισμών, σε μια υπόθεση που έχει κρίνει για την Ιταλία. Την ίδια λοιπόν απόφαση επικαλέστηκε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και είπε παρακαλώ να ελέγξετε μήπως οι διατάξεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι μετά από κάποια χρόνια σε πιθανό έλεγχο να κληθούν οι συνεταιρισμοί όλες τις φοροαπαλλαγές των οποίων έχουν τύχει μέχρι σήμερα να επιστρέψουν τα χρήματα αν χαρακτηριστούν από το δικαστήριο κρατικές ενισχύσεις που θα χαρακτηριστούν μεταβεβαιότητος, διότι μεταβεβαιότητος νοθεύουν τον ανταγωνισμό, διότι δεν μπορείς να διανέμεις κέρδη
στον συνεταιρισμό και να διανέμει κέρδη και μια ανώνυμη εταιρεία και ένας να έχει φοροαπαλλαγές και όλος να μην έχει. Δηλαδή είναι λίγο αυτονόητο. Πλέον, λοιπόν, αυτό οδυνηρό σε αυτά που λέω κατά την απόψη μου είναι ότι οι συντάκτες των περισσότερων νόμων, με αποκορύφωμα τον τελευταίο νόμο, προδήλως, έτσι, αυταπόδεικτα θα έλεγα, δεν γνωρίζουν τη λειτουργία του θεσμού, γιατί άλλη ερμηνεία δεν μπορώ να δώσω. Ο κάθε Υπουργός Γεωργίας θεωρείται ότι έχει επιτελέσει το έργο του, ανεξαρτήτως ποιότητος, μόνο αν θεσπίσει ένα συνεταιριστικό νόμο. Όμως με το θεσμό, επιτρέψτε μου να πω, δεν παίζουμε. Η οργάνωση των αγροτών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς είναι κονδίτσιο συνεκβανών για την ύπαρξή τους, για τις κοινότητές τους, για τον πολιτισμό τους, για τον πολιτισμό μας, για την εθνική οικονομία. Πιστεύω σταθερά από το έτος 1990 μέχρι και σήμερα ότι επιβάλλεται, ειδικά στην Ελλάδα και όχι στην πολιτισμένη Ευρώπη, η θέσπιση ενός νόμου για τους συνεταιρισμούς ενιαίου, ο οποίος θα κινείται αυστηρά μέσα στο πλαίσιο των συνεταιριστικών αρχών, με μικρό αριθμό άρθρων, με εκτεταμένη συγκριτική έκθεση, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο καταστατικό του κάθε συνεταιρισμού, το οποίο θα συνταχθεί με τη φροντίδα και την προσοχή των μελών του, να ρυθμίσει τα του οίκου του, αφού προηγουμένως τα μέλη έχουν μελετήσει σε βάθος την συγκριτική έκθεση. Σήμερα στις γενικές συνελεύσεις ψηφίζονται καταστατικά και τα μέλη δεν έχουν πλήρη άγνοια του τι λέει το κάθε καταστατικό. Φαινόμενο που δεν, δηλαδή, τελείως απαγοητευτικό. Ο κατακαιρματισμός της συνεταιριστικής νομοθεσίας σε μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια στερείται συνεταιριστικής παιδείας είναι ολέθρια. Άποψή μου είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση αμετακίνητα. Θα πρέπει να αποτελέσει απαίτηση όλων των ασχολουμένων με το θεσμό η κατάργηση του ισχύοντος νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, διότι αποτελεί πραγματική οπισθοδρόμηση. Στη χώρα μας παρουσιάζεται μία πρωτοφανή στέρηση στο θέμα της συνεταιριστικής συνεργασίας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Στον αγροτικό τομέα οι αγρότες έχουν ταυτίσει το θεσμό με την έννοια της κακοδιαχείρισης. Βεβαίως δεν έχουν άδικο και πιστεύω ότι δεν ευθύνονται. Και δεν ευθύνονται διότι δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς κάτι το οποίο δεν γνωρίζει. Και οι αγρότες μας δεν γνωρίζουν το θεσμό, αφού διεκόπει οριστικά η συνεταιριστική τους εκπαίδευση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ήρθα και ευχαρίστησα ιδιαίτερα την κυρία Δουβίτσα. Δεν είναι μια τυπική φιλοφρόνηση χάρη ευγενίας. Εμπεριέχει μια βαθύτερη αγωνία μου για το μέλλον των αγροτών μας, για την επιβίωσή τους, για τον πολιτισμό τους, για την επιβίωσή μας, για τον δικό μας εν τέλει πολιτισμό. Θα μπορούσαμε να αναλύουμε ώρες ατέλειωτες τις στρεβλώσεις που έχει δημιουργήσει η πολυνομοθεσία στη χώρα μας, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε το λόγο σε αυτούς που αγαπούν το θεσμό, ώστε να συζητήσουμε τους προβληματισμούς μας. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.